Όχι ρε φίλε, γιατί είμαι εδώ πέρα. Και πρέπει να ξανακάνω τα 5 kills από την αρχή. Έχει καμπερωθεί. Λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ. Δεν έχω χρόνο να πάρω αυτό το περίπτωση. Μπες τώρα στο Discord server για δωρεάν private server και extra concept. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Άλλο που τα συστά, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο του J&PStudio. Είμαι ο Λακέντης και σήμερα θα κάνουμε... Unlock όλα τα πράγματα από τη Season 4 της Piggy. Πριν όμως ξεκινήσουμε, κάντε με ρουφίνι, θα είναι πάρα πολύ και ας περάσουμε στο βίντεο. Έχω λοιπόν 3500 από αυτό το currency και χρειάζομαι άλλα 150 ώστε να μαζέψω 3650, όπου κάνω συνολικά όλα τα price που δίνει. Λοιπόν, σε αγοράσω εδώ πέρα νέα quests. Λοιπόν, play tag mode to the end, get 5 kills και escape the chapter with at least 5 minutes. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολα quests. Μόνο το Get 5 Kills είναι κάπως χρονοβόρο, αλλά θα δούμε πως θα πάει. Λοιπόν, βγήκε εδώ πέρα Tag Mode, οπότε το ένα quest το έχουμε ήδη κάνει και θα προσπαθήσω να κάνω και Escape ώστε να κάνω και το τρίτο. Είμαι μάλιστα και στο αγαπημένο μου map, το Gallery, το οποίο θα με βοηθήσει να κάνω Escape γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να προλάβω να κάνω Open όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, το οποίο δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι. Δηλαδή, ναι, θα έχω πολλά πράγματα έτοιμα για το ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά μετά μπορεί να είμαι εγώ ο Crawling Trap. Και αυτό που δεν θα είναι να χρησιμοποιήσει όλα αυτά που έχω ανοίξει τώρα εναντίον μου. Λοιπόν, 2-1. Δεν είμαι Crawling Trap, είμαι ο Survivor. Το οποίο είναι αρκετά καλό. Ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε να μου είχε συμβεί, δηλαδή. Όπα, να ένα. Λοιπόν, εντάξει, πήγα τηλεοτζάβα πάνω, είχε το αυγό. Θα το χρησιμοποιήσω εδώ πέρα γρήγορα. Έχει και το ρεντ, ωραία. Μένουν πολύ λίγες κλειδαριές μέχρι να κάνω escape. Οπότε, αν θα με πιάσουν, θα είναι αρκετά καλό. Και έρχεται ένα. Ωραία, τον απέφυγα. Όχι ρε φίλε, έπεσε πάνω από το κεφάλι μου λοιπόν. Τι φταίει λοιπόν. Οκ, πήρε το key που πρέπει να χρησιμοποιήσει λοιπόν. Αυτός πρέπει να τον πιέσει εδώ, οπότε εγώ θα καμπερωθώ εδώ πέρα και... Ό,τι μου μένει να βάλω μόνο το όχι ρε φίλε. Και προσπάθησα να πηδήξω πάνω από το, αλλά δεν λειτουργήσε. Μόνο δεν γίνεται να πηδήξω πάνω σε Crawling Traps. Ναι, μου έμεινε μόνο με κλειδί. Αυτό του έχω δώσει τώρα ουσιαστικά το αυγό. Του μένει μόνο να πάει και να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχω ιδέα που είναι. Ωραία, πήρε το white key. Δηλαδή, τι ωραία χάλια. Και ναι, έκανε escape. Τώρα θα λήξει το match. Ωραία, αυτή να έχει κάνει escape. Από τώρα τι έγινε. Ναι, άκουσα το touching πώς έγινε το quest, αλλά γιατί είμαι εδώ πέρα. Ναι, βασικά πέρασε λίγη ώρα που είμαι εδώ μέσα και νομίζω κατάλαβα τι έγινε. Για κάποιο λόγο έκανα kill τον τύπο ακριβώς την ώρα που τέλειωσε το match. Και αυτό κάπως λάγκαρε την κάμερά μου. Και αντί να πάει στο lobby που θα γίνεται το intermission και όλα αυτά, έμεινε εκεί που είναι ουσιαστικά και ο player, σε αυτό το δωμάτιο. Το οποίο λογικά θα φτιάξει λίγο. Δηλαδή, όταν αρχίσει να παίζει το catching για το επόμενο chapter, θα φτιάξει. A few moments later. Οκ, τελικά φτιάξαμε τον τρόπο που σας είχα πει. Και είμαι τώρα με Player Plus Bot για να κάνω το Kills Quest. Όπου είναι Player Plus Bot στο Carnival, δηλαδή ό,τι χειρότερο μπορούσε να τύχει. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο πιο πολλά kills γίνεται. Ναι. Και μόλι ο Clown μου κλέψε ένα kill. Τέλεια. Λοιπόν, είναι σε όλα πέρα, γιατί δεν το πιάνει ο Clown. Τέλος πάντων, τον σκότωσα εγώ. Δεν ξέρω γιατί ο αγαπητός Clown δεν είχε σκοπό να κάνει κάτι, αλλά εμένα με συμφέρει γιατί έκανα το kill. Και έχει μέσα στη πολλή κόσμο εκεί πέρα. Όχι, είναι όμως και το gun safe, οπότε λογικά κάποιος θα με πυροβολήσει. Λοιπόν, αυτός το άνοιξε. Αλλά το πήρε, δεν το πήρε. Α, το είχε πάρει. Και ξαναπήκε στο safe, ωραία. Ρίχνει και ένα καπνογόνο εδώ πέρα. Από αυτός. Αρχίζω τον λυπάμαι αυτόν, γιατί αυτός λάγκαρ, έχει κακό ίντερνετ και ναι, το εκμεταλλεύτηκα. I mean, I was a businessman doing business. Game over, μα αφού υπάρχει ήδη ένας παίκτης. Δεν ξέρω, αυτό το σερβερ έχει πολλά bugs. Ναι, και είμαι πάλι εδώ, τέλεια. Όπως και την προηγούμενη φορά η κάμερα έτσι όταν ξανάρχισε το cutscene. Αυτή τη φορά σαν player πήγα να ξαναπαίξω Carnival. Αλλά όταν πέθανε η κάμερα μου μείνει στο πτώμα μου. Περίμενα εκεί μέχρι να τελειώσει το match και το intermission. Αλλά αυτή τη φορά δεν έφτιαξε, έμεινε εκεί και στο επόμενο round. Οπότε έκανα rejoin. Όταν όμως έκανα, μαντέψτε, τα kills μου δεν είχαν μετρήσει. Τέλεια. Ξανά είμαι λοιπόν Piggy και πρέπει να ξανακάνω τα 5 kills από την αρχή. Ρε, έλα. Ένα στα 5. Το σκουλ έχει πολλά squares. Έλα, έπιασε το crawling track. Ωραία. 2 στα 5, αλλά πριν
Ακριβώς την ώρα που πέθανε μου βάλε φλερ. Τέλεια. Ναι, όπως έλεγα, είναι ένα square ουσιαστικά το map. Λίγο καλύτερο από το carnival, γιατί τουλάχιστον έχει τουλάχιστον σχεδόν ό,τι πρέπει να χρησιμοποιήσει είναι σε έδωσε, αλλά αυτό τώρα που θα πας. Πήγε να πηδήξει από τα κάγκελα. Όχι, δεν μπορεί να πηδήξει από τα κάγκελα. Όχι, πέρασε όρο και ούτε ένα kill. Αχ, και εσύ πας να πηδήξει από τα κάγκελα, ε. Αχ, αγαπητέ, τι είπε με μέση μπλούζα. Δεν τα καταφράζω, βάζω και ένα spider trap. Εδώ και δύο λεπτά κυνηγαίω αυτόν τον τύπο. Τρίτη. Όχι, ο δικηγόρος είχε ώρα. Τελικά αποφάσισε να έρθει προς τα μένα. Οπότε να έκανα και τα 5 kills και μου μένει μόνο να κάνω escape σε λιγότερο από 5 λεπτά. Και από ό,τι φαίνεται το κάνω στο house. Επίσης, για κάποιο λόγο, με το easter skin που έχω, μπορώ να περνάω από vents χωρίς να κάνω crawl. Το οποίο μπορώ να πω πως είναι πολύ καλό. Και αυτό το team είναι αρκετά καλό. Δεν είμαι εναντίον του όπως το tag, όπως πριν παίζαμε tag. Οπότε αυτό θα με βοηθήσει. Λοιπόν, έχει και το hammer και το red. Και θα πάρω και το hammer. Και έκανε spawn η Piggy. Ωραία. Δεν άρχισε να με ακολουθεί, οπότε κατάφερα να καρλογιούς. Ωραία, ας πάρω και το κόκκινο κλειδί. Ναι, μπορώ να περνάω από vents, αλλά δεν μπορώ να ανεβαίνω στο παράθυρο. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Λοιπόν, θα πάρω το hammer από εκεί που το άφησα και θα το χρησιμοποιήσω κάτω. Δεν είχε κάτι μέσα, δεν είχε το green gear, αλλά χρειάζεται να το ανοίγουμε αυτό το vent, γιατί έχεις κάνει μια καταπακτή που οδηγεί από τον κήπο στο υπόγειο. Αλλά πήρε και το range που ήταν έξω. Ναι. Κάποιος πάτησε το trap και με έναν σκότωσε Piggy. Τι να κάνουμε. Έχει καμπερωθεί. Οπότε χρησιμοποιώ το range. Και το χρησιμοποιήσω και πάνω. Υπάρχουν πολλά flares. Και αυτό είναι καλό. Το χρησιμοποιώ εδώ πέρα με το glitch που υπάρχει. Όσο το ξέρω αυτό το glitch, κάνε το, γιατί είναι πολύ dead αυτό το τρυπάκι. Ωραία. Έχει εδώ πέρα και το green gear. Ωραία. Η Piggy ανεβαίνει πάνω. Δείτε τι θα κάνω. Θα την περιμένω να με ακολουθήσει. Μπορεί, ελπίζω να με ακολουθεί, γιατί μπορώ να πάω από αυτό το vent και μετά δεν βγαίνω από την εξώπορτα. Πάω στο μπάνικ, θα κατέβω και από αυτό το vent και έτσι είμαι στο. Πάλι στον πρώτο όροφο. Οπότε χρησιμοποιώ και το gear. Και ακόμα δεν έχω συνηθίσει το νέο σαν του πηγαδιού. Αξιότιμο θα το συνηθίσω που θα πάει. Πήρα το white key και νομίζω θα. Ναι, νομίζω θα μπορώ να κάνω escape μετά. Πολύ καλό. Ναι, Piggy, καμπερώνεται. Α, μας μένει και το key code τελικά. Α, αυτός έχει το key code. Αλλά πού πάει ο φιλεχρουσκίνιος, αφού εμένα ακολουθεί πική, τι πάει εκεί πέρα. Εντάξει, έχουμε δύο λεπτά. Πού θα πάει θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά καλό το κουκού να βρω και το gun. Μπορεί να χρειαστεί. Ωραία, δεν έχουν ανοίξει ακόμα το purple safe. Πρέπει να ψάξω να βρω και το purple key. Λοιπόν, η πήγη δεν ξέρω πού είναι. Αυτός έχει το gun. Α, έκανε glitching και πήρε έτσι το gun. Μπράβο, τι να του πω. Ωραία, ναι, φίλε μου, τουλάχιστον το χρησιμοποιήσω. Πάει, έρχεται όμως η πήγη. Ρε, πήγης gone. Την πυροβόλησε. Μπράβο του. Ρε φίλε, χρησιμοποίησε το λοιπόν. Άντε μια ώρα. Λοιπόν, θα πάρω εγώ το trap να καθορίσει την περιοχή. Αυτός έχει πήγε και έχει ένα όρατο και έφυγε. Λοιπόν, ωραία, πήγε και θα ξυπνήσει. Νομίζω αυτός έχει πάει να βρει σφαίρες. Γι' αυτό πήγε πάνω, ωραία, ξύπνησε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να προσπαθήσω να το σκοτώσω επειδή. Όχι. Άκουσα τον ήχο που σκοτώνει κάτι και νόμιζα πως πέθανε αυτός, αλλά. Αλλά πέθανε όλες με τον gun. Use it here. Cool, σε σένα μιλάω. Έλα ρε Piggy, πλήρω σκότωσέ τον. Πρέπει να ψάξω νομίζω να βρω εγώ το gun. Αλλά τώρα που είναι το purple key. Έλα, έλα αφού έχει πάει δίπλα. Έλα, χροπίδα λίγο ακόμα. Χροπίδα, έλα. Ναι! Ωραία, αυτός έκανε escape. Ναι, ωραία, η Piggy καμπερώθηκε. Οχ, και έχω μόνο 50 δευτερόλεπτα μέχρι να χτυπήσει το πεντάλεπτο. Οκ, κάποιος πήγε από το πλέον, έπεσε το trap. Άρα τώρα δεν υπάρχει και το trap. Φυσικά όμως νομίζω αυτό το trap δεν θέλει πολύ στάμινα. Και έβαλε ένα ναι, αλλά αυτό ήταν κλασικό trap, από ό,τι άκουσα. Ναι, αυτό δεν το είχε. Οχ, αν ήταν στο νεροχύτη δίπλα, θα μπορούσα να το πάρω τώρα. Θα είναι λογικά στο υπόγειο το κάτω-κάτω. Ή μπορεί να είναι κάπου και στο πάνω-πάνω όροφο. Λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ. Δεν έχω χρόνο να πάρω αυτό το πέρμπικι. Έλα πάμε. Ναι, κάναμε escape. Πάμε εδώ πέρα και τα 3 quest done. Οπότε αρχίζουμε. 250 Piggy tokens. Build mode decoration, asset decoration pack. Build mode survivor skin, tiger adventurer. Build mode event, trap event pack. Build mode event, rope event. Build mode event, magnifying glass event. Trap skin, tornado. Alternate skin, camozzi. Και skin griffin. Πάμε να διαβάσουμε και το journal entry.
Exploration Log 8 of Finlay and the Crew's Software expectation, we came to stop calling them the crew, yet they do not understand it is an honor to be associated with me. What truly matters that we have decided to venture into the mighty ruins? Or else I discover the place, but graffiti never escaped me. I build the great Finlay bravery server. Νάκα του Griffin skin. Ωραία, το οποίο έχει πολλά χρώματα, ξεκίνησε σαν μαύρο, τώρα που έκανε το πρώτο κύριο έγινε μπλε. Έχει άλλα χρώματα. Επίσης γίνεται εδώ, να εδώ, τώρα έγινε κόκκινο. Τώρα είναι κίτρινο. Τώρα μοβ σκούρο. Να τώρα έγινε πράσινο. Και γίνεται και άσπρο κρύ και νομίζω αυτά είναι τα χρώματα που έχει. Να και το alternate camos skin που είναι ουσιαστικά μούμια τώρα. Λοιπόν, κάθομαι λίγο εδώ πέρα ώστε να φορτώσω στάμινα και να βάλω και το tornado trap. Ωραία, να δει το tornado trap. Ουσιαστικά είναι ένα alternate design για το black hole trap. Είναι ένα trap που το χρησιμοποιώ πάντα γιατί τραβάει τους παίκτες από μακριά. Και αυτό είναι και το jumpscare του camos skin. Και τώρα θα σας δείξω και όλα τα build mode events. Αρχικά έχουμε εδώ πέρα το Adventurer Tiger Player Skin. Εδώ πέρα έχω βάλει κάποια trap πλακάκια, θα σας δείξω πώς λειτουργούν σε λίγο. Οπότε για αρχή, πες πως κάνουμε unlock για να πάμε σε αυτή την περιοχή. Έχουμε εδώ πέρα το rope item, το οποίο το πάμε εδώ πέρα για το rope event. Και ουσιαστικά, άμα πατήσουμε σε αυτά τα πλακάκια, μας κάνει teleport στην άλλη πλευρά. Εδώ πέρα δεν έχω φτιάξει κάποιο map ώστε να το δείχνει πως θα μπορούσε να λειτουργεί, αλλά παίρνετε μια ιδέα. Εδώ πέρα είναι το τσεκούρι, όπου μπορεί να φυλάει κάποια items ή κάποια περιοχή. Είναι σαν το τσεκούρι που υπάρχει στα temple, εκεί όπου βάζεις το plank για να πας στο purple safe. Που εδώ πέρα είναι το magnifying glass, όπου κανονικά άμα το ανοίξεις μπορείς να κάνεις κάτι. Θα δείτε μετά γιατί υπάρχει ένα bug όπου δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς το hard mode. Και έτσι λειτουργούν αυτά τα traps. Μπορείς να περπατήσεις πάνω τους αν πας γρήγορα, αλλά άμα δεν πας σε σκοτώνουν. Και είμαι τώρα σε hard mode για να δείτε και αυτό. Οπότε ουσιαστικά βάζεις εσύ τα magnifying glass blocks, τα οποία μπορεί κάποιος να τα δει μόνο άμα κρατάει το magnifying glass, οπότε μπορεί να φτιάξει κάποιο μονοπάτι. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like αν μας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, κάντε και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει. Βρείτε μας και social, έχουμε Instagram, έχουμε Twitter αλλά και Discord. Αλλά για την ώρα, γεια σας!